δεύτερη ανακήρυξη του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου έξω από το χρηματιστήριο του Λονδίνου ακολουθείται από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Κατόπιν οι αξιωματούχοι πετούν τα περίτεχνα καπέλα τους στον αέρα τρεις φορές σε ένδειξη χαράς και αφοσίωσης στο νέο μονάρχη. Είχε προηγηθεί επίσημη ανακήρυξή του από το Συμβούλιο Διαδοχής ομόφωνα και από τα πάνω από 200 μέλη του. My lords, it is my sad duty to inform you that Her Most Gracious Majesty, Queen Elizabeth II, has passed away on Thursday, the 8th of September, 2022. Ακολούθησε η ανάγνωση της ανακήρυξης του Καρόλου σε βασιλιά από τον γραμματέα του Συμβουλίου Διαδοχής. God save the King. God save the King. Η τελετή συνεχίστηκε στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου, όπου έφτασε ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος και ανέγνωσε την πρώτη του επίσημη δήλωση, μεγάλο μέρος της οποίας αφιερώθηκε στη μητέρα του. My mother gave an example of lifelong love and of selfless service. Even as we grieve, we give thanks for this most faithful life. Φάρος και οδηγός της δικής του βασιλείας θα είναι, όπως είπε, ο 73χρονος μονάρχης, η εκκληπούσα Ελισάβετ. Τα σχετικά έγγραφα υπογράφηκαν από τον Κάρολο, από τον νέο διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα της Ουαλίας Βίλιαμ, και από τη βασιλική σύζυγο Καμίλα, αλλά και την πρωθυπουργό Λις Τρας, τηρώντας απαρέκλητα τυπικό αιώνων. Η ανακήρυξη του Καρόλου αναγνώστηκε και στον εξώστη του παλατιού του Αγίου Ιακώβου από τον Γκάρτερ της Βασιλικής Φρουράς. With one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Στον πύργο του Λονδίνου ήχησαν 62 κανονιοβολισμοί για να τιμήσουν την ανάρρηση στο θρόνο του Καρόλου. Τα κανόνια κροτάλησαν και στο Hyde Park και σε άλλα μέρη της χώρας, καθώς η Βρετανία με αίσθημα χαρμολύπης γιορτάζει το νέο της βασιλιά, θρηνώντας ταυτόχρονα την πιο αγαπημένη της βασίλισσα. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law, so help me God. Ο Κάρολος, που επέστρεψε στο παλάτι του Buckingham υπό τις επιθυμίες των συγκεντρωμένων πολιτών, αφού τους χαιρέτησε δακρύζοντας, είχε το απόγευμα ξεχωριστές συναντήσεις με τους εκκλησιαστικούς ηγέτες και με την πολιτική ηγεσία της χώρας, τηρώντας την παράδοση.